Για τη συμφωνία που πέτυχε η Τουρκία και ο Γη Περντογάν προκειμένου να δώσει το πράσινο φως για την ένταξη της Σουηδίας στο Βόρειο Ατλαντικό Σύμφωνο, μίλησε ο γνωστός γεωστρατηγικός αναλυτής Μάικλ Ρούμπιν, ένας εκ των θεωρούμενων γερακιών των δημοκρατικών. Αναφερόμενο στι τριαμβορολογίες των αξιωματούχων του ΝΑΤΟ, είπε πω πρόκειται για μια διπλωματική καταστροφή, καθώ πλέον η Άγκυρα γνωρίζει πώ θα μπορεί να εκβιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ και να παίρνει πάντοτε αυτό που θέλει. Πέτυχε επιπλέον να ξεκινήσουν πάλι οι διαπραγματεύσει για την ένταξη τη Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη στιγμή μάλιστα που η Άγκυρα διατηρεί κατοχικό στρατό στο έδαφο μια χώρα που είναι ήδη πλήρε μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης επιτεύχθηκε κάτι που μέχρι πριν λίγο καιρό φάνταζε απίστευτο. Από εδώ και στο εξή στη Σουηδία καταστέλλεται η ελευθερία του λόγου για να μην μπορούν οι Κούρδοι να δημοσιοποιήσουν τα όσα έχουν υποστεί από τους Τούρκους και τον αγώνα τους να αποκτήσουν το δικό τους εθνικό κράτος. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Ρούμπιν, αυτό που οι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ χαρακτηρίζουν διπλωματικό αριστούργημα είναι στην πραγματικότητα μία καταστροφή. Αφήστε στην άκρη τον εξευτελισμό τη Σουηδία από την Τουρκία και τη διάβρωση κατά εντολή του Ερντογάν τη ελευθερία του λόγου και τη δημοκρατία σε αυτή τη χώρα. Αφήστε στην άκρη την υποκρισία του να αντιμετωπίζουμε τους Κούρδους στη Σουηδία ως τρομοκράτες όταν οι υποστηρικτές του Ισλαμικού κράτους στην Τουρκία όχι μόνο περιφέρονται ελεύθεροι αλλά και προσφέρουν υπηρεσίες. Δεν είναι μυστικό για παράδειγμα ότι η Γερμανία υποχωρεί συχνά στους τουρκικούς εκβιασμούς επειδή φοβάται ότι ο Ερντογάν θα εξαπολύσει κύματα προσφύγων στην καρδιά της Ευρώπης.